Κύριε Σοφιανέ, πώς βλέπετε την Αθήνα, τι θα θέλατε αν σας ζητούσα από αυτά που έχετε κατά νου να κάνετε, να προτείνετε, ποιο θα προτάσατε εξ όλων? Καλημέρα, άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα έλεγα ότι η δική μας αντίληψη σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση δεν αποσπά την κεντρική πολιτική σκηνή, τα κεντρικά πολιτικά προβλήματα που εισπράττει ο λαός μας στην καθημερινότητά του, από το ρόλο του Δήμου και από το πώς λειτουργεί ένας Δήμος. Γι' αυτό και επειδή το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση, είναι η άγρια φορολαϊλασία την οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο εργαζόμενος συνταξιούχος, ο επαγγελματίας, είναι κρίσιμο μέγεθος η δραστική μείωση όλης αυτής της βαριάς δημοτικής φορολογίας που ο Αθηναίος πληρώνει στο Δήμο της Αθήνας, χωρίς να εισπράττει φυσικά λειτουργίες που κάνουν καλύτερη ή πιο βιώσιμη, αν θέλετε, την καθημερινότητά του. Και η αντικατάσταση αυτών των εσόδων, θεωρούμε, από ποιες πηγές, κύριε Σοφιανέ? Να σας πω, θεωρούμε ότι είναι δυνατό σήμερα να υπάρξει μια δραστική μείωση των συντελεστών και στην κατοικιακή. Πόσο της και ιδιαίτερα τουλάχιστον 30%. Είναι μια πρόταση την οποία συνεχώς τη θέτουμε όταν συζητάμε τους προϋπολογισμούς στο Δήμο της Αθήνας, ειδικά για τους επαγγελματίες. Αυτό το μέτρο θα δώσει μια ανάσα, γιατί ξέρετε, στην Αθήνα έχουμε έναν από τους πιο υψηλούς συντελεστές με τους οποίους φορολογείται ο επαγγελματίας της πόλης, την ίδια ώρα που μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία επενδύουν και όλα στην Αθήνα, δεν πληρώνουν τα νόμιμα, δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώνουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ξενοδόχους που δεν αποδίδουν το τέλος διαμονής το οποίο εισπράττουν στο Δήμο της Αθήνας. Θεωρούμε επίσης, το στοιχείο ότι δεν το αποδίδουν. Ναι, είναι ένα δεδομένο το οποίο βασίζεται στην κοινή λογική και στα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΣΕΤΕ, γιατί όταν οι ξενοδόχοι παραδίδουν στο Δήμο για τζίρο 240 εκατομμυρίων το χρόνο στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τζίρος είναι πλασματικός, είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα εσείς λέτε να ανέβει η φορολογία φυσικά, σε ορισμένες πηγές. Να σας πω και, πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κάνω ένα άλλο κρίσιμο θέμα, το οποίο αφορά όλους τους Δήμους, είναι ότι δεν μπορεί η μείωση των κεντρικών πόρων που η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει κατά 60% όπως και οι προηγούμενες, να αντικαθίσταται από την δημοτική φορολογία και από την γενικευμένη ανταπόδοση των υπηρεσιών. Οι δημότες δηλαδή να πληρώνουν επιπλέον για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, για να πηγαίνουν σε ένα γυμναστήριο, σε ένα κολυμβητήριο κλπ. Κύριε Νίκο Σοφιανέ, δεν ξέρω αν εσείς τρέχετε ή βαδίζετε γρήγορα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι μέσα, αλλά μπορώ να σας δω το κατάλογο. Αν θέλετε να επιλέξετε, στη διάθεσή σας είναι πάντως, αν θέλετε να συμμετάσχετε. Το δρομικό κίνημα είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, η οποία όμως δεν κρύβει την απουσία αθλητικών υποδομών και της ανάγκης για άσκηση, χωρίς να πληρώνουν φυσικά οι δημότες, γιατί στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα τσουχτερές αυτές οι τιμές. Κύριε Σοφιανέ, ερώτησε από εσάς ο Νίκος από το Μοσχάτο. Καλημέρα, Άρη. Ρώτα τον κύριο Σοφιανό αν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας, γιατί εκτός από επαναστατική γυμναστική και πιθανές καταστροφές, οι περιουσίες μας ταλαιπωρούν και χάνουμε πολλές εργατόρες λόγω παρακόλλησης συγκοινωνιών. Επίσης, πουθενά στον κόσμο δεν κάνει μια μειοψηφία ό,τι γουστάρει γράφοντας τα παλιά της παπούτσια τον νόμο. Ευχαριστώ. Απάντηση. Είναι σίγουρο πάντως, αν ρωτήσεις τους επαγγελματίες της Αθήνας, στην Ερμού και στην Αιώλου και στην Αγίου Μάρκου και σε όλους αυτούς τους δρόμους, το πρόβλημά τους δεν είναι οι πορείες. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Λέτε, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο τη σταδίου και τις άλλους δρόμους που έχουν αδειάσει, δεν τους έχουν κλείσει πορείες. Φυσικά, όταν μια κυβέρνηση, η σημερινή ή η αυριανή, μειώνει τις συντάξεις, σφαγιάζει μισθούς, αφαιρεί δικαιώματα, απολύει κόσμο, ιδιωτικοποιεί τα πάντα, ο κόσμος θα διαδηλώνει και πρέπει να διαδηλώνει ακόμα πιο μαζικά και αποτελεσματικά. Αλλά ας προσεγγίσουμε λίγο τα πράγματα με τη λογική, λοιπόν, κύριε Σοφιανέ. Δεν είναι 50 άνθρωποι μπορεί να κινούν το δρόμο. 50 άνθρωποι, 50 άνθρωποι μπορούν να πάνε στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν νομίζω ότι η συζήτηση είναι για τους 50 ανθρώπους. Στο μεγάλο δεν θα διαφωνήσει κανείς. Στη μαζική διαδήλωση. Άρα λοιπόν να κρατήσουμε το κύριο, να κρατήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η αναδουλειά είναι βασικό. Σωστά. Ότι ο τζίρος, και αυτό παλεύετε εσείς. Ότι ο τζίρος μειώνεται και ότι οι επαγγελματίες της Αθήνας πρέπει να στηριχτούν ακόμα και απέναντι σε παράλογα μέτρα, όπως αυτά που πήρε αυτή η δημοτική πλειοψηφία, η οποία έχει μοιραστεί στον κύριο Μπακογιάννη, στον κύριο και στον κύριο Γερουλάνο.
η ίδια που διοικεί, το να προπληρώνουν οι επαγγελματίες τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων έως μέσα στην χρονιά και όχι ως το τέλος της χρονιάς, ή εν πάση περιπτώσει από διάφορα προβλήματα, από την καθαριότητα, από τον ηλεκτροφωτισμό, από το πράσινο, από όπου και αν το πιάνεις, να βλέπεις τη συρρήκνωση των υπηρεσιών του Δήμου και να βγαίνει δουλειά όσο μπορεί να βγει από πολύ λιγότερους εργαζόμενους με πολύ πιο μικρότερους μισθούς. Γιατί με ρωτήσατε σε σχέση με τα οικονομικά, όταν μειώνονται οι μισθοί που πληρώνει ο Δήμος Αθήνας σε 45 εκατομμύρια αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο Αθηναίος να πληρώνει τα ίδια με αυτά που πλήρωνε πριν από 5 χρόνια. Ο κύριος Νίκος Οφιανός, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, υποστηριζόμενος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και δημοτικός σύμβουλος. Και δημοτικός σύμβουλος. Νυν δημοτικός σύμβουλος. Σωστά. Μία τάκα και εσείς, κύριε Νίκος Οφιανέ. Θα έλεγα ότι η αγανάκτηση και το συχτήρισμα που υπάρχει σε πολύ κόσμο, γιατί τα έχει δει όλα πλέον και τους προηγούμενους και τους σημερινούς, πρέπει να εκφραστεί με ψήφο η οποία όχι απλά δίνει μια καταδίκη αλλά ανοίγει και μια προοπτική. Και αυτό μπορεί να γίνει με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στις κάλπες όλες, γιατί εμείς δίνουμε τη μάχη ενιαία, γιατί και ενιαία είναι, αν θέλετε, η πολιτική, η κυρίαρχη απέναντί μας.